μια έναρξη του Ολυμπιακού εν ώψη του δεύτερου ημιτελικού για το UEFA Europa Conference League απέναντι στην Αστον Βίλα. Στη διάθεσή σας βρίσκεται ο προπονητής μας, ο κ. Χωσέ Λουίς με τη Λίπα, τους συμπαίκτες του εκπροσωπείου Βιθέν και η Κόρα. Παρακαλούμε πως πριν από την υποβολή των ερωτημάτων σας αναφέρετε το ονοματικό όνομά σας και το γνώσο το οποίο προσωπείτε. Το τώρα τον παρακαλώ. Είναι αυτό το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Espero que no. Espero que haya otro más importante. Ελπίζει πως όχι, ελπίζει να υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό δίμα. Καλησπέρα, Γιώργος Χαλινός, τον αθλητή, προς το παίχτη ερώτηση. Επειδή από Europa League έχει πολλά φαντάζε να με ένα Conference League, αν και απομένει ακόμα ένας αγώνας μέχρι το τελικό. Ευχαριστώ. Για και να μην πάτε εδώ μας, θα θέλει φινά, αλλά για και φινά ήταν τους τροφέους του Europa League, και ευκαιρία δεν είναι καμία με ένα Conference League. Καλησπέρα, μου μεσάδες. Sí, por supuesto que sí. Es mi objetivo. Me da igual lo que haya conseguido, quiero conseguir más, quiero conseguir este. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque es la primera vez en la historia del club. Creo que conseguirlo juntos sería algo muy bonito. Ναι, φυσικά και ναι. Δεν έχει καμία σημασία το τι έχει κερδίσει ως τώρα. Σημασία έχει ότι θέλει να το κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Ξέρει πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, γιατί πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και θα ήθελε πολύ να γιορτάσει μαζί του αυτή τη στιγμή. Γιώργο, το μικρόφωνο. Γιώργο, το μικρόφωνο. Καλησπέρα, Θεοφανόπουλος από Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά για τον coach τον κ. Μετελίπα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι το 4-2 για να κρατήσει συγκεκριμένους τους παίκτες του ενώ πιστεύω να κρατήσει τον Μετελίπα. Espero que sigamos teniendo el foco en el partido, ¿no? No tenemos un ejemplo claro. Nosotros como equipo ganamos uno, hoy perdimos, perdón, 1-4 aquí contra el Maccabi y tuvimos que ir fuera de casa y pudimos levantar la eliminatoria. Ese es el ejemplo al revés, ¿no? Venimos con 2-4 y espero que seamos fuertes y capaces de poder jugar. Para ganar el partido y para pasar la eliminatoria. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Έχουμε ένα πάρα πολύ πρόσφατο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην προηγούμενη φάση είχαμε χάσει με 4-1 από τον αντιπαλό μας και ταξιδέψαμε στην έδρα του και καταφέραμε να προκριθούμε αποκλείοντας τον αντιπαλό μας βάζοντας 6 γκολ. Νομίζω πως αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι παρόλο που έχουμε βάλει 4 γκολ στην έδρα του αντιπάλου. Αύριο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και πρέπει να είμαστε το ίδιο σοβαροί. Άρθρα της Αποερτόπεν. Πριν από το προηγούμενο παιχνίδι, η Άστον Βίλα ήταν το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο για την πρόκριση, αλλά και για την κατάκτηση του τροπέου. Θεωρεί ότι μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Μπέρμιγχαμ έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ha habido un resultado, punto, pero si antes era favorito, no creo que haya cambiado mucho, ¿no? De hace una semana a ahora. Queda un partido, la eliminatoria no son solo un partido, son dos, queda otro partido y lo mismo que hemos hecho nosotros aquí pueden hacer ellos perfectamente aquí. Tenemos que ser fuertes, tenemos que jugar como nosotros creo que tenemos que jugar, sin pensar en resultados. Y si lo hacemos así, seguro que tendremos más opciones de pasar. Νομίζω πως όχι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ όλοι, μόνο και μόνο επειδή έγινε αυτό που έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι. Γιατί μια πρόκριση κρίνεται σε δύο παιχνίδια, όπως όλοι γνωρίζουμε, και όχι σε ένα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι μπορεί κάλλιστα να το κάνει αύριο και σίγουρα θα παίξει με σοβαρότητα και με σκοπό να προκριθεί, όπως όμως πρέπει να κάνουμε και εμείς. Νομίζω πως υπάρχουν πιθανότητες και για τις δύο ομάδες.
Καλησπέρα. Κωστάς Αμουθράκης από τον Ελλάδα Σπορ και το Φίλους 24. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα που ήταν ο Ολυμπιακός πριν 3 μήνες και που είναι τώρα. Και προφανώς έχει να κάνει με την παρουσία του κύριου Μεντιλίμπα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το θαύμα, τι άλλο μπορούμε να δούμε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός είναι ημιτελικό του κόφερας και δεν είναι και το πρωτάθλημα, γι' αυτό ρωτάω. Hace tres meses el Olympiacos estaba en la situación muy mala y estamos hablando las últimas semanas sobre un milagro futbolístico. El Olympiacos está en esta fase de la competición europea y está también dentro de las posibilidades de ganar la Liga. ¿Cómo puede comentar esas últimas semanas? A ver, yo solo puedo decir lo que mientras estoy aquí, ¿no? Mientras estoy aquí, primero que tenemos unos futbolistas, que es lo más importante para poder ganar trofeos, ¿no? Y luego, bueno, pues que se lo van creyendo, poco a poco. Lo que van haciendo, van creyendo que son tan buenos como el rival y al final, si eres bueno y estás convencido, pues puedes ganar, ¿no? Yo creo que es lo único que ha pasado. Μπορεί να μιλήσει μόνο για το διάστημα που εκείνος βρίσκεται εδώ και αυτό που έχει να πει είναι πως έχουν μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και είναι ικανοί να κερδίζουν τρόπαια και να παίρνουν νίκες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα που έχει να πει. Το άλλο είναι ότι οι παίκτες μας σιγά σιγά έχουν αρχίσει να πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους, έχουν αρχίσει να έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και όταν λοιπόν είσαι καλός, αλλά πιστεύεις και στον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις, τότε τα πράγματα μπορεί να πάνε πραγματικά πολύ καλά. Ορίστε κύριε Γιαλά. Παρακαλώ. Ανοιχτό είναι. Καλησπέρα σας. Παναγιώτης Γιαλός από το site Τηρεώτικα. Ήθελα να ρωτήσω τον προπονητή του Ολυμπιακού, Μπετιλίπα, εάν ο Ολυμπιακός αύριο θα ξεκινήσει επιθετικά με τη βοήθεια των φιλάθλων που θα είναι 33.000 κόσμος ή θα ξεκινήσει με επιφύλαξη. Διότι πάντα ο Ολυμπιακός στην έδρα του ξεκινάει σαρωτικά επιθετικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Sí, el Olympiacos mañana va a jugar y empezar, iniciar el partido de la misma manera, de una manera atacante, adelante de sus aficionados, porque siempre el Olympiacos lo ha hecho así, cuando juega aquí, o si va a iniciar un partido más conservativo. ¿Lo verá mañana? Θα το δει Dario. Νικό. Καλησπέρα, hola. Πρώτα για τον Μίστερ μια ερώτηση. Πέρσι, δύο μήνες πριν τον τελικό του Europa League, δύο μήνες και κάτι, πήγε σε Σεβίλη και πήρε τον τρόπαιο. Πάλι μεσούς περιόδου, λίγο παραπάνω το διάστημα εδώ τώρα, είναι κοντά 90 λεπτά, λίγο παραπάνω από 90 λεπτά, από ένα τελικό. Στην Ευρώπη γενικώς όλο αυτό είναι αδύνατο να μην σχολιάζεται. Πόσο ο ίδιος το διαχειρίζεται αυτό μέσα στο μυαλό του, εν ώψη του αυριανού ημιτελικού. Για το Vicente μετά. El año pasado, dos meses antes de la final de la temporada, Alba Sevilla y ha conseguido ir a la final en Anario. Está aquí también, en la mitad de la temporada, ha llegado aquí y está un poco más de 90 minutos de una final más. En Europa es imposible de no comentarlo. ¿Cómo intenta manejar esos comentarios sobre Betty? ¿Cómo consigue estar enfocado solamente en él? 30 años como entrenador, 20 de profesional. No había conseguido en ningún momento llegar a estas cotas en Europa, ¿no? Y parecía que eso no me podía llegar. El año pasado el Sevilla me dio la opción de estar tres meses con ellos y tuvimos el acierto de poder ganar la Europa League. Tengo que agradecer al Sevilla también por estar aquí, porque no, me echaron al principio de temporada, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. Y ahora he llegado aquí un mes antes que llegamos a Sevilla. Y bueno, y también es bastante parecido todo, ¿no? El equipo allí no estaba bien cuando llegamos, por eso yo era el tercer entrenador. Aquí no estaba bien el equipo cuando llegamos, por eso yo soy el tercer entrenador. Pero lo que he dicho, lo que he comentado antes, ¿no? Al final son los jugadores los que ganan y pierden en el terreno de juego y son ellos a los que hay que mentalizar y a los que hay que hacerles creer que son muy buenos, ¿no? Y al final, si se lo creen, pues pasan estas cosas. Είναι 30 χρόνια προπονητής, 20 χρόνια επαγγελματίας προπονητής και έχει πραγματικά ξέρει, έχει μάθει πώς να διαχειρίζει τις καταστάσεις. Η
Η αλήθεια είναι πως στην αρχή ποτέ δεν φανταζόταν πως θα φτάσει σε αυτό το σημείο να διεκδικεί τελικούς ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όμως η αλήθεια είναι πως θα ήθελε να ευχαριστήσει και τη Σεβίλη, γιατί χωρίς να είχε περάσει από τη Σεβίλη και χωρίς η Σεβίλη να τον είχε απολύσει στην αρχή της χρονιάς, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι πως πέρσι πήγε δύο μήνες πριν από το τέλος της χρονιάς, απολύθηκε στην αρχή της σεζόν. Γι' αυτό το λόγο, αν δεν είχε απολυθεί από τη Σεβίλη, δεν θα ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν τα πήγαινε καλά και γι' αυτό είναι ο τρίτος προπονητής που αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό φέτος. Τα πράγματα πήγαιναν καλά από την στιγμή που ήρθε. Όμως επαναλαμβάνω, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Είναι κάποιες συγκυρίες που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν οι ποδοσφαιριστές μας δεν το άξιζαν. Έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε πολύ ικανούς παίχτες. Το πιστεύουν στον εαυτό τους και αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Για τον Βισέντε. Στο πρώτο παιχνίδι, μαζί με την ομάδα, του ξαφνιάσατε. Κάποια στιγμή, προσωπική μου άποψη, ξάφνιασαν, ο Ολυμπιακός ξάφνιασαν στον Βίλα και το πλάνο του προπονητή, του παίχτε κτλ. Αύριο θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Βιθέντε έχει παίξει τέτοια μάτς, τα έχει στο βιογραφικό του. Πώς πιστεύει ότι θα βγει αυτή η αντίδραση των αντιπάλων του στον αγωνιστικό χώρο, που το ζει διαφορετικά ο παίχτη από μέσα. Ευχαριστώ. Pienso que nos han sido, no esperaban que íbamos a jugar así. Pero esta semana ellos van a esperar, vamos a ver más. ¿Cómo piensas? Tú conoces muy bien este tipo de semifinales, sobre con tu experiencia. ¿Cómo piensas que ellos van a manejar esa situación ahora que saben cómo van a reaccionar? Ahora que saben cómo vamos a jugar. Bueno, yo creo que no sabemos cómo van a jugar. Tampoco sabemos cómo vamos a jugar nosotros, porque como ha dicho el míster, mañana lo veremos. Lo que sí sé es que van a preparar el partido controlando cualquier mínimo detalle. Sé cómo trabaja Unai, sé cómo trabaja su cuerpo técnico y sé que preparan cada eliminatoria con el mínimo detalle controlado. Sé que nos pueden sorprender porque son grandes jugadores, porque son un gran entrenador con un gran cuerpo técnico y podemos esperar cualquier cosa, pero creo que lo más importante somos nosotros. Aprendí muchas cosas de Unai, pero si una recuerdo siempre es que para querer ganar o para querer llegar a una final tienes que desearlo más que el resto. Entonces creo que depende de nosotros el desear desde el primer minuto estar en esa final, dar ese paso que nos falta. Y eso se hace con mentalidad ganadora, positiva, desde el primer minuto, querer estar en esa final y querer ganar el partido con nuestra gente. Νομίζω πως ούτε εμείς ξέρουμε πώς θα παίξει ο αντίπαλος, ούτε εκείνοι ξέρουμε πώς θα παίξουμε εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε, όπως είπε και ο προπονητής μας, ούτε πώς θα παίξουμε εμείς. Όπως είπε ο προπονητής, αύριο θα μάθουμε όλοι και αύριο θα δούμε στο παιχνίδι. Επομένως, ο καθένας μπορεί να εκπλήξει τον αντίπαλό του, σε οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό όμως που ξέρει είναι πως σίγουρα ο αντίπαλος προπονητής, επειδή τον ξέρει πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει εκείνος και η ομάδα του, θα έχουν μελετήσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια, γιατί είναι προπονητής ο οποίος υπολογίζει τα πάντα, οποιαδήποτε λεπτομέρεια που μπορεί να κρίνει την έκβαση και κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι και θα διεκδικήσουν όλες τις πιθανότητες που έχουν και θα θέλουν πάρα πολύ να κερδίσουν, να προκριθούν και να βρεθούν εκείνοι στο τελικό. Έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Unai Emery. Ένα όμως από αυτά που θα θυμάται πάντα και που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι πως για να βρεθείς μέσα σε ένα τελικό και για να βρεθείς και να ζήσεις μια πολύ μεγάλη στιγμή που θέλεις να ζήσεις πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ, να το επιθυμείς και νομίζεις πως η ομάδα που θα πάει στο τελικό πραγματικά θα είναι η ομάδα που περισσότερο το επιθυμεί, περισσότερο θα το προσπαθήσει πιο πολύ από τον αντίπαλο με μια πάρα πολύ θετική προσέγγιση, με αυτοπεποίθηση, με θετική σκέψη και σίγουρα με όλη σου την προσπάθεια. Έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως έχουμε και εμείς. Θα κάνουν τα πάντα για να το καταφέρουν. Και αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να το θέλουμε περισσότερο, να το προσπαθήσουμε περισσότερο με τη βοήθεια του κόσμου μας και να μπορέσουμε να γιορτάσουμε αυτή την τεράστια στιγμή για το σύλλογο μαζί με τους φίλους μας. Στην πρώτη ερώτηση. Αυτά τα μάτια θα παίζεις με το μυαλό ή με την καρδιά. Έστω παρτίδες, ο Πάνος Κολακαβέτα, κοντά στο μυαλό. Κοντά στο σας. Μια συνάδελφα, δεν πρέπει να φυσιώνα. De cabeza, por supuesto, y corazón también. Al final necesitas de todo para poder conseguir ganar estos partidos. ¿Qué tal?
δύο πράγματα χρειάζονται. Νομίζει πως αν χρησιμοποιήσεις ένα από τα δύο δεν είναι αρκετό. Οπωσδήποτε χρειάζεται το μυαλό, οπωσδήποτε χρειάζεται καθαρή σκέψη. Όμως χρειάζεται και το θάρρος, χρειάζεται και η ψυχή. Και ένα χωρίς το άλλο δεν δουλεύει. Δεν λειτουργεί καλά. Καλησπέρα. Είμαι τη Μητρόπολη προ Ελιαζία. Θέλω να ρωτήσω τον coach αλλά και το φίλο μας, τον παίκτη. Η δίψα του πρωτάρι για τον Ολυμπιακό ήδη έχει κάνει υπέρβαση, έχει γράψει ιστορία. Μπορεί αυτό να είναι το μεγαλύτερο ατού του Ολυμπιακού ενώπιση τη Ρεβάνς και αφού έχουμε ήδη το σκορ του πρωταγώνα. Εσύ με παίρνει το παραλογισμό. Ελάμπρε και τσένο Ολυμπιακό, γιατί αισθάνε σου συγκεκριμένα βαθμό, σου με χώρο με την ιστορία. Για να σα κρύψω ιστορία, αλλά αισθάνομαι στον μεγαλύτερο με χώρο με την ιστορία. Ιστορία. Λάμπρε και τενέμο, και εσμά και βέλα βεσάριο. Creo que sí. Creo que el hambre, la ambición, la ilusión, las ganas de seguir haciendo historias es muy grande y creo que tenemos que mantenerlo, al igual que tenemos que mantener la línea del partido allí, pues mantener todos esos valores que creo que todos juntos nos pueden hacer dar ese paso de cara hasta la final. Νομίζει πως ναι, νομίζει πως πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο, τη δίψα, όπως είπατε, τη φιλοδοξία, την όρεξη, την επιθυμία, όλα αυτά είναι τα όπλα μας, είναι αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία, να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να γιορτάσουμε μαζί τους και νομίζει πως αυτό θα μας βοηθήσει. Esa ilusión de ganar hay que tenerla y hay que mantenerla hasta el último momento y por supuesto sin esa ilusión es imposible ganar nada, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener es tanta ilusión como el rival más y a partir de ahí ser mejor que ellos, ¿no? Pero creo que es importante el que el club esté tan ilusionado, que la afición esté tan ilusionada y que todo el mundo esté así, ¿no? Para que nos pueda ayudar. Πραγματικά, όπως είπε και ο Βιθέντε, νομίζω πως αυτές οι φιλοδοξίες, αυτή η μεγάλη φιλοδοξία, αυτή η θέληση που έχει ο σύλλογος αυτή τη στιγμή, οι παίκτες μας, ο κόσμος μας, είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Φυσικά δεν αρκεί μόνο αυτό, θα πρέπει να είμαστε και καλύτεροι από τον αντίπαλο. Όμως αυτή η θέληση και αυτή η επιθυμία είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Χαίρετε. Γιάννη Τράνιος από την Era Sport. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί ένας παίκτης μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μετά από ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από το σκορ του πρώτου αγώνα. Como se puede un jugador de estar focado, concentrado en este partido sin pensar en el resultado del partido anterior? Si dejar llevarte. No, una cosa es dejarte llevar y otra cosa es pensar en el resultado. Yo creo que es inevitable y tenemos que saber manejar el pensar en el resultado anterior porque es fútbol, porque lo hemos ganado, el conseguir ese resultado y porque al final en una eliminatoria doble partido tienes que pensar en el resultado de la ida. Es algo natural, pero creo que no nos tiene que hacer engañar. Y vuelvo a recalcar, el salir a ganar desde el primer minuto, el salir a hacer gol desde el primer minuto, el salir a querer ser nosotros, a desear ser nosotros los que estemos en la final, tiene que estar por encima del resultado de la ida. Άλλο είναι το να παρασυρθείς και άλλο είναι να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, γιατί με κάποιο τρόπο το καταφέραμε το αποτέλεσμα αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα παίξουμε το παιχνίδι, ώστε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να βγεις στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να βάλεις γκολ από το πρώτο λεπτό και να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο από το πρώτο λεπτό. Το γεγονός λοιπόν ότι το θέλουμε πολύ είναι αυτό που θα πρέπει να μας βοηθήσει. Η φιλοδοξία, όπως είπαμε πριν, είναι μια δύναμη που έχουμε και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο για να είμαστε εμείς εκείνοι που θα πάμε στον τελικό. Είναι ένα παιχνίδι ακόμα που πρέπει να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, άλλο είναι να παρασυρθείς και άλλο είναι να σε ξεγελάσει η επιθυμία αυτή. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και πως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε το ίδιο καλοί και αύριο, καλύτεροι από τον αντίπαλο και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη επιθυμία. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά τον ΕΜΕ, είπε και ο Βιθέντε ότι τον έχει μάθει πολλά από αυτόν. Μια ερώτηση κοινή. Ο Βιθέντε έχει παίξει καθόλου ένα παιχνίδι όπως ο Βιγίος του Λονδίνου, περισσότερο από κάθε άλλο προπονητή στην καριέρα του. Άρα είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς τι θα πει ο προπονητής ή στο περίπτωση των σταυρωμένων παιχνίδι, πώς θα αντιμετωπίσει. Ο κόσμος έχει παίξει 15 φορές συναντιούν. Τι πιστεύουν, τι περιμένουν από τον δίπλα προπονητή ώστε να προσπαθήσει να κάνει ώστε να ανατρέψει αυτό το πράγμα, αυτό το σχόλιο του πρώτου αγώνα. Μου να περιμένουν τα παράλληλα
Tú eres el jugador que más veces ha jugado con el entrenador Unai Emery. Tú le conoces más que todos. Has jugado 171 veces con él. Entonces tú sabes exactamente lo que les va a decir a los jugadores del vestuario para preparar este partido. Y usted también ha jugado 15 veces contra él. Conoce muy bien su estilo de juego y como persona, cómo funciona, cómo piensa. ¿Qué les va a decir a los jugadores? ¿Cómo les va a motivar? ¿Cómo les va a preparar? ¿Y cómo va a presentar su equipo? Yo creo que la manera de motivar no va a ser la prioridad, porque ante una semifinal a un jugador es difícil de motivarle más, pero creo que sí que le va a mostrar cómo pueden jugar. Ya te he dicho que trabajan mucho cada detalle, cómo nos pueden hacer daño, cómo les podemos hacer daño, más que el tema de mental. Creo que va a incidir más en cómo reajustar cosas para tratar de hacernos daño, de cómo manejar el partido. Obviamente ellos van a tener que desplegarse un poco más, porque el marcador está abajo para ellos y tienen que saber manejar los tiempos de partido, pero nosotros también. Pero creo que más allá del tema mental, pues incidirá más en el tema táctico o cómo pueden hacernos daño. Νομίζω πως χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και δεν νομίζω πως ο τρόπος που θα προσπαθήσει να εξηχώσει την ομάδα και να την προετοιμάσει θα είναι το κύριο στοιχείο. Γιατί ένας παίχτης δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να αποκτήσει περισσότερο κίνητρο όταν παίζει σε έναν ημιτελικό. Περισσότερο θα εστιάσει, όπως είπε και πριν, στην αναλύση όλες τις λεπτομέρειες, να εξασφαλίσει πως όλα θα έχουν εξασφαλιστεί, πως όλα θα έχουν αποτελέσει τον τρόπο ακριβώς που θέλουν. Θα ελέγξει τα πάντα και θα προσπαθήσει να έχει προβλέψει οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον αγώνα. Τακτικά λοιπόν είναι το σημείο, η τακτική είναι το σημείο στο οποίο θα εστιάσει, όχι τόσο στο να συναντσιχώσει την ομάδα, στο να τους κινητοποιήσει. Νομίζω πως αυτό δεν χρειάζεται. Όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος ελέγχει όλες τις λεπτομέρειες, αυτός και η ομάδα του, αναλύει τα πάντα έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος για το αυριανό παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχουν πολλές ικανότητες. Το ίδιο όμως είμαστε και εμείς. Είμαστε και εμείς μια πολύ καλή ομάδα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο. Εκείνοι θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο από εμάς εξαιτίας χάρη στο πρώτο αποτέλεσμα. Επομένως, νομίζω πως πιο πολύ θα ασχοληθεί με την τακτική του Ρεάλ Μαδρίτη. Άννα, Unai y yo hemos coincidido desde hace 20 años, más o menos como entrenadores, rivales. Ascendimos el primer año que coincidimos, que nos enfrentamos, ascendimos los dos en la segunda división española a primera, él con la Almería, yo con el Valladolid, y a partir de ahí pues, ha habido muchas temporadas en las que nos hemos enfrentado con diferentes equipos y la verdad es que han sido partidos la mayoría muy igualados, muy igualados. Yo creo que yo he cambiado menos que él, creo, en la forma, en el estilo de juego. Él quizás haya variado un poco más, quizás él sea más meticuloso que yo en los detalles, como ha dicho Vicente. Pero bueno, estoy convencido de que, aunque tengan el resultado adverso de dos goles, él piensa que nos pueden ganar y nos pueden eliminar, ¿no? Y esa es, yo creo que la fuerza que tiene él. Πριν από 20 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που παίξανε σαν αντίπαλοι, γνωρίζετε λοιπόν από τότε. Συνέπεσε η πρώτη φορά που και οι δύο ανέβηκαν από τη δεύτερη κατηγορία στην Πριμέρα Διβισιόν, εκείνος με την Αλμερία και ο Μδίλμπερ με την Βαγιαδολή. Είναι λοιπόν εκείνη η πορεία τους, έχουν παίξει εναντίον στον άλλον πάρα πολλές φορές με διαφορετικές ομάδες. Νομίζω πως στα περισσότερα παιχνίδια, στις περισσότερες αναμετρήσεις τους, τα παιχνίδια ήταν ισορροπημένα. Δεν νομίζω πως κάποιος με μεγάλη διαφορά υπερτερεί του άλλου. Σίγουρα αυτός που λιγότερο έχει αλλάξει είναι ο ίδιος. Νομίζω πως ο Έμερι έχει αλλάξει περισσότερο. Και αυτό που περισσότερο που το ξεχωρίζει είναι, όπως είπε πριν και ο Βιθέντε, το γεγονός ότι εστιάζει πάρα πολύ στις λεπτομέρειες και ελέγχει όλες τις λεπτομέρειες και προσπαθεί να τις υπολογίσει πριν από κάθε αγώνα. Περισσότερο από εμάς. Αυτό όμως που σίγουρα γνωρίζει για τον Έμερι και που είναι 100% σίγουρος πως συμβαίνει
είναι πως ο Έμερι αυτή τη στιγμή πιστεύει πως μπορεί να μας αποκλείσει, πιστεύει πως μπορεί να προκριθεί, θέλει πάρα πολύ να το κάνει και αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχει. Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα, Κωνσταντόπουλος από Νόβα. Συγχαρητήρια για την πορεία και καλή επιτυχία για αύριο. Προς τον coach η ερώτηση, αν έχει πράξει από την καθημερινότητά του, το τι σημαίνει για τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό το μάτς και αυτό δεν μπορεί να μεταφέρει το σχήμα ή τις επιλογές του για το αυριανό παιχνίδι, αν θέλει να περάσει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που θα είναι και μέσα και έξω από το γήπεδο. Ευχαριστώ. Πολύ κακό τσίγιδε μας τα όλα, λίγο να σου πείτε παρά μαγιάνα. Si le ha dado cuenta, paseando por las calles de Pileo, de por Atenas, lo que significa para los aficionados del Olympiacos lo que estamos a vivir en este momento, y ya que no nos puede decir sus planes y los 11 que vamos a jugar mañana, si nos puede un poco transmitir un mensaje para la gente del Olympiacos que van a estar aquí y también fuera de esta vida. El mensaje es que lo vamos a dar todo, de que el equipo va a dejar todo el terreno de juego, que va a salir con mentalidad ganadora, que no se va a quedar atrás ni va a esperar al rival. Después sí, ves en las calles pues, las ganas de la afición de que llegue la hora del partido, de que siempre te animan, siempre te dan fuerzas para conseguir más. Y bueno, nosotros tenemos que mañana tenemos que intentar darlo todo para que pues, toda esta gente salga contenta después de los 90 minutos. Το μήνυμα είναι ότι αύριο θα τα δώσουμε όλα. Θα κάνουμε τα πάντα, να είμαστε πάρα πολύ καλοί και να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε την επιθυμία του κόσμου, να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ομάδα για εκείνους. Το έχουμε δει και το έχουμε νιώσει όλες τις φορές που στους αγώνες μας έρχονται και μας υποστηρίζουν από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό και βοηθάνε την ομάδα να πετύχει ωραία αποτελέσματα. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει για τον κόσμο. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι πως αύριο θα τα δώσουμε όλα, θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που ο κόσμος θέλει. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει αυτή η στιγμή για τον κόσμο μας. Ευχαριστούμε πολύ.